Στην άκρη της σύνδεσης μας είναι ο κύριος Γιάννης Πάζιος, ο διευθυντής της Ένωσης Πεσσενίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Πραγματικά είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Και νομίζω το είχαμε επισημάνει από την προηγούμενη περίοδο, όταν είχαμε δει και τις πρώτες διαστάσεις. Είχαν δημιουργηθεί συνθήκες τέτοιες που μας είχαν κάνει να ανησυχούμε. Τώρα φαίνεται να δημιουργείται ακόμα μεγαλύτερο ζήτημα βάσει και της προημότητας παραγωγής στην περιοχή της Τριφυλίας. Προμηνύει όλο αυτό ένα πολύ δύσκολο διάστημα από εδώ και πέρα. Μάλιστα, κύριε Κανελόπουλε, νομίζω το έχουμε αναδείξει και από το σταθμό εδώ του Best αρκετά χρόνια, γιατί το πρόβλημα δεν είναι φετινό. Έχει ήδη φανεί τα τελευταία 4-5 χρόνια που είναι όλο ένα και εντυνόμενο και πραγματικά έρχεται να προσθεθεί σε μια σωρία προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας και ιδιαίτερα οι αγρότες μας. Κυριολεκτικά είναι ένας αρμαγεδόνας ο οποίος έχει χτυπήσει τον πρωτογενή τομέα αυτή τη στιγμή. Είναι τεράστια τα ζητήματα με το κόστος παραγωγής, είναι τεράστια τα ζητήματα με τις τιμές όπως έχουν διαμορφωθεί σε λοιπάσματα φάρμακα και στον ενεργειακό τομέα. Και έρχεται να προσθεθεί και αυτό της έλλειψης των εργατών γης, όπου δυστυχώς, παρότι έχουν γίνει κινήσεις και ενέργειες, μήπως και μπορέσουμε και απλοποιήσουμε το κομμάτι της γραφειοκρατίας, κακά τα ψέματα, και οι αγρότες που μας ακούν γνωρίζουν, η διαδικασία εξακολουθεί και είναι και δαπανηρή και κοστοβόρα, τους κοστίζει. Και δεύτερον, είναι μια ομολογουμένως θα έλεγα πραγματικότητα ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός εργατών οι οποίοι δεν έχουν παραστατικά διαμονή στη χώρα, οι οποίοι όμως εξακολουθούν και απασχολούνται και την ίδια ώρα οι παραγωγοί αναγκάζονται να κολλούν εργόσημα για να δικαιολογήσουν τα εισοδήματά τους, να πληρώνουν τους αντίστοιχους εργάτες για να μπορέσουν να έχουν χέρια. Και βέβαια τα τελευταία χρόνια παρατηρείται και έξοδος από την χώρα τέτοιων εργατών γης οι οποίοι είχαν εξειδικευθεί τα προηγούμενα χρόνια, αναζητώντας άλλες γειτονικές χώρες που έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, διαμονής και βέβαια και καλύτερα μεροκάματα, να το πούμε και αυτό. Και εμείς δυστυχώς βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε σωρία ζητημάτων, μια επαπειλούμενη επισητιστική κρίση, η οποία έρχεται να προστεθεί μέσα σε όλα αυτά και πραγματικά οι ίδιοι παραγωγοί αγωνιούν. Εμείς εδώ στο συνεταιρισμό δεχόμαστε καθημερινά δεκάδες τηλέφωνα, μήπως μπορέσουμε και εξυπηρετήσουμε παραγωγούς με διαθέσιμους εργάτες γης. Αυτό είναι δύσκολο. Άρα νομίζω ότι πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε σε μέτρα δραστικά, εάν θέλουμε τουλάχιστον να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να συγκρατηθεί το κόστος παραγωγής, γιατί όπως καταλαβαίνετε η έλλειψη εργατικών χεριών είναι καταλυτική, που έρχεται να προστεθεί, όπως είπαμε, και σε όλα τα άλλα ζητήματα που υπάρχουν. Κύριε Παζιά, επειδή το καταλαβαίνουμε και είδαμε πόσο δημιούργησε προβλήματα στην περσινή ελαιοκομική περίοδο, φοβάστε να το πω έτσι, ανησυχείτε για το τι θα δημιουργηθεί στην φετινή? Ακριβώς. Όπως εύστοχα και πριν λίγο και το ρεπορτάζ δείξατε και ο κύριος Αναστασόπουλος εντόπισε το ζήτημα, όπως και οι υπηρεσίες των ΔΑΟΚ το έχουν απεικονίσει και εσείς εδώ που το έχετε θέσει με αφορμή την περιοχή της Τριφυλίας, αντιλαμβάνεστε ότι τη φετινή χρονιά που αναμένεται μια αυξημένη παραγωγή προς ώρας, μακάρι να πάνε όλα καλά, αν δεν υπάρξουν τα αναγκαία εργατικά χέρια, θα υπάρξει μεγάλο ζήτημα με δεκάδες εκτάσεις οι οποίες θα είναι αδύνατο να συγκομιστούν και αυτό σημαίνει ότι θα καθυστερήσουν και αυτό σημαίνει επίσης ότι θα υπάρξει και πρόβλημα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, όταν δεν μπορέσουμε να πετύχουμε τη συγκομιδή στον κατάλληλο χρόνο και αυτό φύγει προς τα πίσω, θα υπάρξει πρόβλημα στην ίδια την παραγωγή. Άρα νομίζω ότι πρέπει να δούμε γενναίες λύσεις, πρέπει να δούμε κυρίως τα ζητήματα. Ποιες μπορεί να είναι αυτές οι λύσεις, να ρωτήσω τώρα, γιατί είναι ένα δύσκολο πλαίσιο γενικά, νομικό πλαίσιο. Κύριε Κανελόπουλε, σίγουρα δεν είναι κάτι που αφορά ένα Υπουργείο και μόνο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Mm-hmm. Πρέπει, είναι συναρμόδια αρκετά Υπουργεία για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ζητήματα όπως είναι η αγροτική βίζα. Θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να εμφανίσουμε όλους αυτούς τους διαμένοντες στη χώρα, οι οποίοι δεν έχουν παραστατικά διαμονής, και να τους δώσουμε κίνητρα, πραγματικά κίνητρα, να μπορέσουν και αυτοί να έρθουν εδώ, να λειτουργήσουν και να ζήσουν νόμιμα, να μπορούν δηλαδή και αυτοί να απολαμβάνουν υπηρεσίες υγείας και ό,τι άλλο προβλέπεται για τους διαμένοντες στη χώρα αυτή. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, όταν θα μπορέσουμε να εμφανίσουμε αυτούς τους εργάτες γης, και ο παραγωγός θα μπορέσει να κάνει τη δουλειά του με μεγαλύτερη ασφάλεια, και οι ίδιοι επίσης, αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας θα μπορέσουν να έχουν ένα μεγάλο έσοδο. Άρα, νομίζω ότι χρειάζεται μια σειρά συμφωνιών και με γειτονικές χώρες και με τρίτες χώρες, να απλοποιηθεί ακόμα περισσότερο η διαδικασία, να δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε μια αγροτική βίζα και βέβαια να δούμε με ποιο τρόπο αυτοί που βρίσκονται εδώ θα μπορέσουν να εμφανιστούν, ούτως ώστε ακριβώς να βοηθηθούμε όλοι, γιατί κακά τα ψέματα συνεχώς κάνουμε προσκλήσεις προς τρίτες χώρες, κρύβοντας κάτω από το χαλί ότι υπάρχουν χιλιάδες εργάτες αυτή τη στιγμή εδώ, οι οποίοι πέφτουν θύματα εργολάβων, πέφτουν θύματα κακομεταχείρισης. Δεν πρέπει αυτά να τα κρύβουμε και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε στα ίσα, εάν θέλουμε τέλος πάντων, τουλάχιστον σε αυτό το τόσο σημαντικό κομμάτι, να δώσουμε λύση.
Συνδυαστικά με αυτό που είπατε, με την επισητιστική κρίση, μοιάζει να είναι μια βραδιφυλακή βόμβα, θα λέει κανείς, στα θεμέλια της αγροτικής παραγωγής, όπως και να το κάνουν. Κύριε Κανελόπουλε, σας είπα και πριν, είναι ένας πραγματικός αρμαγεδόνας, ο οποίος έχει χτυπήσει αυτή τη στιγμή τον πρωτογενή τομέα. Βλέπετε, είναι τεράστια τα ζητήματα. Τα έχουμε τα τελευταία ειδικά χρόνια και ιδιαίτερα εδώ από τον ΜΠΕΣΤ αναδείξει σε όλο τον βαθμό. Και καθημερινά δυστυχώς έρχεται να προσθεθεί και ένα καινούριο. Και πραγματικά αναρωτιόμαστε πώς θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτή τη στενοπό. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, αυτά τα ζητήματα θα αφορούν αύριο τα πιάτα όλων των οικοκυριών, ελλείψεις που θα παρουσιαστούν. Και την ίδια ώρα θα εξωθήσουν χιλιάδες αγρότες στην έξοδο από το επάγγελμα. Κάτι το οποίο πρέπει να τα αποσοβήσουμε. Κύριε Παζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ και εγώ.